ο πόρος μετά το μεγάλο διπλό με ανατροπή στον Κρουσόνα φιλοξενεί στο Μαρτινέγκο την ομάδα του Τιμπακίου, η οποία βρίσκεται χαμηλά φέτος στη βαθμολογία της Α1Ε. 31ο λεπτό, θα περάσει μπάλα στον Μάρκου, θα τρέξει αυτός, θα την προλάβει ο Μάρκου, θα σεντράρει, θα περάσει μπάλα στο ύψος του πέναλτι, ο Καστελιανάκης μόνος του από εκεί δεν μπορεί να στοχίσει. Ο Άγγελος Καστελιανάκης μετά την σέντρα του Μάρκου, πέρασε μπάλα, Άγγελος Καστελιανάκης με δυνατό σουτ και ραυνοβόλησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ανοίγει το σκορ ο πόρος, 1-0. Ο πόρος πιέζει αμέσως μετά τον γκολ. Καστελιανάκης ανοίγει αριστερά στον Μεταξάκη, σουτάρι, Κωνσταντάρακης, Καστελιανάκης ξανά με παρόμοιο τρόπο. 2-0 για τον πόρο, πολύ γρήγορα. Σχεδόν 2 λεπτά μετά το 1-0 έρχεται το δεύτερο γκολ με σκόρερ, πάλι τον Άγγελο Καστελιανάκη. Τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, θα περάσει μπάλα στον Μάρκου, παράλληλα προλαβαίνει ο Μεταξάκης. 3-0, πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ο πόρος βάζει και τρίτο γκολ με τον Μεταξάκη. Πολύ καλή τριπλέτα, η επιθετική τριπλέτα του πόρου στο μάτς με τον ΑΟΤ. Δεύτερο ημίχρονο, Τζαγκόλι την σέντρα, απομάκρυνση. Ο Μαγκουφάκης θα σουτάρει στο δοκάρι μπάλα.